Διαβάζω από το βιβλιαράκι «Μαθήματα τέχνης» των καλλιτεχνών, δασκάλων, των Έγκρ, Ροντέν και Μπουρντέλ. Το βιβλιαράκι εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1944. Στα χέρια μου έχω ένα αντίτυπο από τις εκδόσεις «Παρουσία» του 1995. Εισαγωγικά. Στο μικρό βιβλιαράκι που προσφέρουμε στους σπουδαστές των καλών τεχνών, δίνουμε μια περίληψη από τις γνώμες τριών μεγάλων καλλιτεχνών της εποχής μας, του Έγκρ, του Ροντέν και του Μπουρντέλ. Όσοι το προσέξουν θα βρούνε στις λίγες αυτές σελίδες χρήσιμες συμβουλές και διδάγματα που ασφαλώς θα τους χρειαστούν στη σταδιοδρομία τους. Μα και για τους φιλότεχνους ακόμα, οι στοχασμοί των μεγάλων δασκάλων θα είναι ένας οδηγός που θα τους δείξει τον αληθινό δρόμο της τέχνης και θα μορφώσει την αισθητική τους. Σε μια εποχή δύσκολη και αμφίβολη όπως είναι η σημερινή, είναι οι καλλιτέχνες που για λόγους ιδιοσυγκρασίας θα υποφέρουν περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους, ας διαβάσουν στις παρακάτω βιογραφίες την αγωνιώδη ζωή που πέρασαν στα πρώτα τους χρόνια αυτοί οι κορυφαίοι μέτρες της Γαλλίας και ας πάρουν από αυτούς δύναμη και θάρρος. Ζαν Ογκίστ Ντομινίκ Έγκρ. Σύντομη βιογραφία. Στις αρχές του 19ου αιώνα, δύο αντίπαλες σχολές ανταγωνίζονταν με πείσμα και φανατισμό για την επικράτησή τους στη ζωγραφική. Η κλασική σχολή, με αρχηγό της τον Λουί Νταβίντ, και η ρομαντική σχολή, με τους Ζερικό και Ντελακρουά. Όσο όμως και αν στάθηκαν εκ διαμέτρου αντίθετες, και οι δύο αυτές καλλιτεχνικές τάσεις ανέδειξαν μεγάλους ζωγράφους που τίμησαν τη Γαλλία και τα αριστουργήματά τους πλουτίζουν σήμερα τις σοβαρότερες πινακοθήκες Ευρώπης και Αμερικής. Ο Έγκρ, στην κλασική αντίληψη της τέχνης, προσπέρασε και αυτόν τον δάσκαλό του, τον Νταβίντ, του οποίου η σκληρότητα της γραμμής μετριάζει πολλές φορές τον ενθουσιασμό μας για το έργο του. Η ζωή του μεγάλου καλλιτέχνη, μια ζωή που βάστηξε 87 χρόνια αφιερωμένα ολόκληρα στη ζωγραφική, ήταν μια αδιάκοπη εργασία που άρχισε σε ηλικία 11 ετών και διατηρήθηκε ως την τελευταία του πνοή. Ο Έγκρ γεννήθηκε στα 1780 στο Μοντομπάν της Μεσημβρινής Γαλλίας. Ο πατέρας του εξασκούσε το επάγγελμα του γλύπτη και του διακοσμητή. Από πολύ μικρός αισθανόταν κλίση για τη ζωγραφική και τη μουσική. Επειδή όμως στη μικρή επαρχιακή πόλη του Μοντομπάν δεν υπήρχαν τα μέσα να σπουδάσει, ο πατέρας του τον έστειλε στην Τουλούζη, όπου λειτουργούσε καλλιτεχνική σχολή και εκεί διδάχθηκε το σχέδιο από τον καθηγητή Ροκέ. Στα 1796 πήρε την υποτροφία για να συνεχίσει τις σπουδές του στην École des Beaux-Arts στο Παρίσι και ύστερα από διαγωνισμό έγινε δεκτός στο ατελιέ του Νταβίντ. Μαζί με τη ζωγραφική παρακολουθούσε και μαθήματα βιολιού και για να ανταποκρίνεται στα έξοδα των σπουδών του, έπαιζε σε διάφορες ορχήστρες. Η λατρεία του για τη μουσική, που διατηρήθηκε ως το τέλος της ζωής του, ήταν γι' αυτόν ένα ξεκούρασμα στα διαλύματα της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Υπερβάλλοντας όμως την ικανότητά του, προσπαθούσε να παίζει δύσκολα μουσικά κομμάτια, που για να αποδοθούν χρειάζονταν βιρτουόζο του βιολιού. Αυτό στάθηκε αφορμή να του κολλήσουν το περίφημο παρατσούκλι «Violon d'Engr», θρηλυκή φράση που τη μεταχειρίζονται ακόμα και σήμερα για εκείνους που, ενώ έχουν μια ειδικότητα, καταπιάνονται με κάποιαν άλλη δίχως επιτυχία. Στα 1801, με το έργο του «Ο Αχιλλέας και η πρέσβης του Αγαμέμνονα», πήρε το πρώτο βραβείο της σχολής και την υποτροφία της Ρώμης. Υπόψη ότι η Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού οργάνωνε κάθε χρόνο διαγωνισμό μεταξύ των τελειοφύτων της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής, για το ποιος θα πάρει το βραβείο της Ρώμης. Ένας από κάθε κλάδο, που συγκέντρωνε τους περισσότερους ψήφους της κριτικής επιτροπής, τον έστελαν με υποτροφία 5 ετών στη Ρώμη για να μελετήσει την αρχαία τέχνη και την αναγέννηση. Στα 1807, ο Ναπολέοντας αγόρασε για λογαριασμό του γαλλικού κράτους την περίφημη Βίλα Μέντιτσις, ένα από τα ωραιότερα παλάτια της Ρώμης, με θαυμάσιο πάρκο γεμάτο αρχαία αγάλματα, ακριβώς για να χρησιμοποιείται ως κατοικία και εργαστήρια των υποτρόφων.
Η εποχή όμως αυτή, ύστερα από μια επανάσταση και τους ατέλειωτους πολέμους, ξαναλέω είμαστε στα 1801, ύστερα από μια επανάσταση, την επανάσταση τη Γαλλική του 1789 και τους ατέλειωτους πολέμους που εξακολουθούσαν να αναστατώνουν ολόκληρη την Ευρώπη, δεν ήταν πολύ κατάλληλη για τη σταδιοδρομία ενός νέου καλλιτέχνη. Γι' αυτό χρειάστηκαν να περάσουν 6 χρόνια ώσπου να καταφέρει να λάβει τα χρήματα της υποτροφίας του και να πάει τελικά στη Γαλλική Ακαδημία της Ρώμης. Στη Βίλα των Μεδίκων έμεινε σχεδόν 15 χρόνια, από το 1806 ως το 1820. Και σε αυτό το διάστημα ζωγράφισε πλήθος από έργα που τα εμπνεύστηκε τα περισσότερα από την ελληνική μυθολογία. Από την καλλιτεχνική του παραγωγή, κατά την περίοδο της διαμονής του στη Ρώμη, οι αξιολογότεροι πίνακες που ζωγράφισε είναι ο Ιδίπους μπροστά στη Σφίγγα, ο Ζεύς και η Θέτης, ο Βυργίλιος απαγγέλει στον Αύγουστο το έκτο άσμα της Ενιάδας, τα Ραβωνιάσματα του Ραφαέλο, ο Ερίκος ο Τέταρτος και τα παιδιά του και η περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Κοντά σε αυτά ζωγράφισε και σχεδίασε με το μολύβι πολλές προσωπογραφίες που στέκουν στο ίδιο ύψος με τις συνθέσεις του. Για τον έγκρι Ρώμη ήταν η ιερή πόλη. Το Ραφαέλο ήταν ο μεγάλος του δάσκαλος, κάτι περισσότερο ακόμα και από δάσκαλος, ήταν ο Θεός του. Μα και η ελληνική τέχνη του ακόνιζε το πνεύμα και του ανανέωνε την έμπνευση, χωρίς όμως με αυτό να σημαίνει ότι απομακρυνότανε από τη φύση και από τον ρεαλισμό. Γιατί όσο και αν ο κλασικισμός του Έγκρ περισσότερο σαν θεωρία έφτανε στον δογματισμό, η επιστροφή του όμως στη φύση έδωσε στα έργα του τη θαυμαστή ολοκλήρωση ενός σχεδίου που ενώ έχει βαθιά τις ρίζες του στην πραγματικότητα, ωστόσο μένει εξάγνισμένο και απλό. Όπως ο Αντέος, παλεύοντας με τον Ηρακλή, κάθε φορά που πατούσε τη γη έπαιρνε καινούρια δύναμη για να συνεχίσει τον αγώνα του, έτσι και ο Έγκρ, σπουδάζοντας τη φύση, από εκεί αντλούσε νέες δυνάμεις. Από τα 1820 ως τα 1824 εγκαταστάθηκε με τη γυναίκα του στη Φλωρεντία, στο ωραίο και ήσυχο περιβάλλον της παλιάς πρωτεύουσας της Τοσκάνης, με τα θαυμάσια μνημεία, τις εκκλησίες και τα μουσεία της, που θυμίζουν την περασμένη της δόξα. Η καλλιτεχνική ακμή εκεί του Έγκρ είχε φτάσει πια στο ζένιθ της ωριμότητας. Ο τόπος όμως ήταν φτωχός και η προτίμηση του Έγκρ για τις μεγάλες συνθέσεις με θέματα παρμένα από την ιστορία και τη μυθολογία απαιτούσε πολλά έξοδα. Ωστόσο με όλες τις οικονομικές στεναχώριες και τις στερήσεις που πέρασε αυτά τα δύσκολα χρόνια δεν έπαψε να ζωγραφίζει αριστουργήματα. Η δέηση του Λουδοβίκου του 13ου, μεγάλων διαστάσεων πίνακας προορισμένος για τον καθεδρικό ναό του Μοντομπάν, του πληρώθηκε με το πενιχρό ποσό των 3.000 φράγκων. Η επιτυχία όμως που σημείωσε το έργο αυτό όταν το εξέθεσε στο Παρισινό Σαλόν του 1824 ήταν τόσο μεγάλη που του στερέωσε τελειωτικά τη φήμη και του άλλαξε την οικονομική του κατάσταση. Στα 1825 γύρισε στο Παρίσι. Ελευθερωμένος πια από υλικές φροντίδες, δόθηκε απερίσπαστο στην τέχνη του. Η φήμη του απλώθηκε παντού και τα έργα του άρχισαν να γίνονται περιζήτητα. Σε λίγο καιρό έγινε μέλος του Ινστιτούτου της Γαλλικής Ακαδημίας. Παρασημοφορήθηκε και διορίστηκε καθηγητής στη Σχολή των Καλών Τεχνών. Ανάμεσα στους μεγάλους πίνακες που ζωγράφησε εκείνη την περίοδο είναι και η αποθέωση του Ομήρου. Στο έργο αυτό, ένα από τα σημαντικότερα που βγήκαν από το πινέλο του, συγκεντρώνει όλα τα τεχνικά εκείνα στοιχεία της καταπληκτικής δεξιοτεχνίας και της καλλιτεχνικής του ιδιοφίας. Είναι ένας άθλος που έβαλε όλη του τη δύναμη και μπορούμε να πούμε το πιστεύω των αισθητικών του θεωριών. Οι φιλόσοφοι, οι ποιητές, οι ζωγράφοι και οι γλύπτες των διαφορετικών εποχών είναι όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από τον τυφλό ποιητή, καθισμένο σε θρόνο μπροστά σε έναν αρχαίο ιωνικό ναό, ενώ η Νίκη τον στεφανώνει. Στα πόδια του κάθονται η Οδύσσια και η Ιλιάδα. Η αλληγορική αυτή σύνθεση που ζωγραφίστηκε στο διάστημα ενός χρόνου δεν ικανοποίησε πολύ τις προσδοκίες των φίλων του, ενώ οι αντίπαλοι του, της ρομαντικής σχολής, βρήκαν το έργο ψυχρό και σαν να ήταν μια επανάληψη της ιδέας της σχολής των Αθηνών του Ραφαέλου.
Όταν όμως αργότερα εξέθεσε το μαρτύριο του Αγίου Συμφοριανού, μια σύνθεση για την οποία υπολόγιζε πως θα είχε μεγάλη επιτυχία, και αντίς από αυτό δέχτηκε την αποδοκιμασία των κριτικών, πειράχτηκε τόσο πολύ ώστε πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά το Παρίσι. Ζήτησε τότε τη θέση του Διευθυντού της Γαλλικής Ακαδημίας στη Ρώμη, όπου και τοποθετήθηκε το 1835. Παρόλο που η Ιταλία ήταν η πνευματική του πατρίδα, δεν φάνηκε πολύ ενθουσιασμένος από τη δεύτερη εγκατάστασή του στην αιώνια πόλη. Γκρίνιαζε διαρκώς στα γράμματα που έστελνε στους φίλους του. Έγραφε: «Η απότομη μεταμφύτευσή μου στη Ρώμη είναι σκληρή, είναι θλιβερή». Σε άλλο γράμμα γράφει: «Η Ρώμη δεν είναι πια η Ρώμη. Τα μνημεία της γερνάνε. Οι λιτανίες και οι γιορτές δεν είναι όπως άλλοτε ωραίες. Ο λαός έχασε τη γραφικότητά του. Όλα μπασταρδεύουν». Σε άλλο γράμμα γράφει: «Ο Πάπας Λέων ο XII μας υποχρέωσε. Η θεία Αφροδίτη του Καπιτολίου κλείστηκε σε ένα δωμάτιο όπως οι διεφθαρμένες γυναίκες. Χρειάζεται άδεια για να την δεις. Για τα πάντα άλλωστε χρειάζεται άδεια. Πελώρια αμπελόφυλλα σκεπάζουν τα ανδρικά και τα γυναικεία γάλματα». Και άλλες τέτοιες κρίσεις αναφέρονται στα γράμματά του. Στη Γαλλική Ακαδημία της Ρώμης άφησε μια εντύπωση όμως αλυσμόνητη. Με πνεύμα οργανωτικό και διοικητική ικανότητα συνείδηση σε καλλιτέχνη, κράτησε τη διεύθυνση του Ιδρύματος σε περιοπή, ενώ για τους νέους υποτρόφους της γαλλικής κυβέρνησης ήταν ο οδηγός και ο σύμβουλός τους. Στο διάστημα της εξαετίας που έμεινε στη Ρώμη, από το 1835 ως το 1841, δεν άλλαξε τα γούστα του για την ιδεαλιστική σχολή και τα μεγάλα ιστορικά θέματα. Ανάμεσα σε άλλες συνθέσεις, ζωγράφισε τη Στρατονίκη, την Οδαλίσκη, την Χερουμπίνη και πλήθος από προσωπογραφίες. Το 1841 γύρισε πια οριστικά στο Παρίσι. Σε ένα επίσημο τιμητικό γεύμα που οργάνωσαν οι θαυμαστές του, τον αναγνωρίσανε αρχηγό της κλασικής σχολής. Έλαβε όλες τις τιμές και ήταν ο ευνοούμενος ζωγράφος της αυλής και της αριστοκρατίας. Οι παραγγελίες έρχονταν βροχή. Ο Χρυσούς Αιών, η αναδυωμένη Αφροδίτη, ο Ζεύς και η Αντιόπη, η αποθέωση του Ναπολέοντα, η γέννηση των Μουσών, η πηγή και ένα σωρό άλλες συνθέσεις που οι τίτλοι μόνο χρειάζονται ολόκληρες σελίδες για να καταχωριστούν. Όλα αυτά τα έργα βγήκαν από το εργαστήρι του Έγκρ. Ως τα τελευταία χρόνια της ζωής του έμεινε ένας ακούραστος εργάτης της τέχνης. Σε ηλικία 83 χρονών ζωγράφησε έναν από τους ερώτερους πινακές του, το Τούρκικο Λουτρό, που είναι ένας ύμνος αφιερωμένος στην Αφροδίτη. Ο Έγκρ πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 87 χρονών. Ο Έγκρ ήταν ο φανατικότερος οπαδός και ο κατεξοχήν ορθόδοξος του ελληνικού κλασικισμού, που τον θεωρούσε σαν την μοναδική αλήθεια στην τέχνη. Συχνά επαναλάμβανε: «Εγώ είμαι Έλληνας. Η καρδιά μου στρέφει προς την Ελλάδα, όπως το ηλιοτρόπιο στρέφει προς τον ήλιο». Η ελληνικότητά του ξεπερνάει το δάσκαλό του, τον Ζακ Λουί Νταβίντ, ο οποίος έμεινε καρφωμένος στην ξηρή ρωμαϊκότητα. Το εργαστήρι του ήταν γεμάτο από ελληνικά εκμαγεία, τερακότες, λυκύθους, ανάγλυφα, αγγεία και δακτυλιολίθους. Έκλεινε τα μάτια του σε κάθε τι που δεν ήταν κλασικό. Τη μεγαλύτερη όμως αντιπάθεια την αισθανόταν για τον Ντελακρουά και την τέχνη των ρομαντικών. Ο Ρούμπενς, ας πούμε, του φαινόταν ένας μεγάλος ζωγράφος που μύριζε κρεοπολείο. Για τον Ρέμπραντ έλεγε πως είναι βλασφημία να τον συγκρίνουν με τον Ραφαέλο. Παρόλο το φανατισμό του ήταν ένα βαθύ και καλλιεργημένο πνεύμα. Όμως ο Έγκρ δεν έγραψε τις θεωρίες του για την τέχνη. Ευτυχώς, ένας από τους αγαπημένους του μαθητές δημοσίευσε ένα βιβλίο με τον τίτλο «L'Atelier d'Engre» και σε αυτό συγκέντρωσε τις γνώμες και τα μαθήματα του μεγάλου δασκάλου κατά τον πιο αυθεντικό τρόπο. Είναι αρκετά χαρακτηριστικό πως οι σύγχρονοι καλλιτέχνες και των πιο αντιφατικών αισθητικών θεωριών και αντιλήψεων θαυμάζουν το σχέδιο του Έγκρ και λίγο ή πολύ δέχονται την επίδρασή του. Το ατέλειο του Έγκρ στη Σχολή των Καλών Τεχνών του Παρισιού.
Ο Έγκρι δίδαξε στην Ecole des Beaux-Arts μια ολόκληρη δεκαετία. Στο ατελιέ του είχε καμιά σαρανταριά μαθητές της ζωγραφικής, νέους από 15 έως 25 χρονών, μερικούς αρχάριους και άλλους προχωρημένους στην τέχνη. Μέσα σε αυτούς ήταν και τελειόφοιτοι που προετοιμάζονταν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το βραβείο της Ρώμης. Το όνειρο άλλωστε κάθε σπουδαστή της επίσημης αυτής καλλιτεχνικής ακαδημίας ήταν να πάρει το βραβείο και μαζί την υποτροφία που θα του εξασφάλιζε για μερικά χρόνια όχι μόνο την άνετη συνέχεια της σπουδής του στην περίφημη Βίλα των Μεδίκων, μα και γενικά τη σταδιοδρομία του με κρατικές παραγγελίες και πολλές άλλες ηθικές και υλικές αμοιβές. Ο Έγκρι αγαπούσε τους μαθητές του εργαστηρίου του σαν να ήταν δικά του παιδιά. Ήθελε όμως να τον σέβονται και να είναι πειθαρχικοί τις ώρες της διδασκαλίας. Με τους τεμπέληδες που παραμελούσαν τη δουλειά τους δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Όσους όμως είχαν ταλέντο και εργατικότητα, τους βοηθούσε με κάθε τρόπο, δίνοντάς τους ακόμη και χρηματική ενίσχυση ή τους έπαιρνε για βοηθούς στο ατομικό του ατελιέ. Ο δάσκαλος, ο Έγκρι δηλαδή, ήταν πάντοτε πολύ πρωινός στο μάθημά του. Άμα έμπαινε στην αίθουσα της διδασκαλίας, όλοι έπρεπε να βρίσκονται στη θέση τους μπροστά στα καβαλέτα και να σχεδιάζουν. Στο ανάστημα ο Έγκρι ήταν κοντός. Όταν τύχαινε να έχει μπροστά του μεγάλα τελάρα που του έκρυβαν τη θέα του μοντέλου, ανέβαινε σε ένα σκαμνί και για κάμποση ώρα παρατηρούσε το γυμνό σαν να το σχεδίαζε νοερά. Έπειτα κατέβαινε, πλησίαζε στον πίνακα ενός μαθητή και άρχιζε να κάνει τη σύγκριση. Έλεγε. Βλέπω πως προχώρησε στο χρώμα, χωρίς όμως να έχει σχεδιάσει σωστά το γυμνό. Το σχέδιο πιάνει τα 3/4 από το σύνολο της ζωγραφικής. Το να σχεδιάζεις όμως δεν σημαίνει να δίνεις μόνο την απλή αναπαράσταση των περιγραμμάτων. Το σχέδιο είναι η έκφραση, η εσωτερική μορφή, το επίπεδο, το μοντελάρισμα. Την εικόνα που θέλεις να παραστήσεις πρέπει να την έχεις χωνέψει καλά με τα μάτια και με το πνεύμα. Η εκτέλεση δεν είναι παρά η συμπλήρωση της εικόνας που έχεις συλλάβει και την κατέχεις πια ολόκληρη. Αν δεν ακολουθείς αυτή τη μέθοδο, δεν θα κάνεις τίποτα το αξιόλογο. Το σχέδιο είναι η βάση για όλες τις εικαστικές τέχνες. Γι' αυτό πρέπει πάντα να σχεδιάζετε, έστω και με το μάτι, όταν δεν μπορείτε να το κάνετε με το μολύβι. Επιμένω λοιπόν να προσέχετε πολύ στην ακρίβεια του σχεδίου, προτού βάλετε στην εικόνα σας χρώμα. Αν έβαζα μια επιγραφή στο εργαστήρι μου θα έγραφα «Σχολή σχεδίου» και είμαι βέβαιος πως θα έφτιαχνα ζωγράφους. Το μοντέλο ήταν ένας ωραίος έφηβος σε μια πόζα ήρεμη που θύμιζε αρχαίο κλασικό άγαλμα. Ο Έγκρι πήρε το πινέλο και έκανε μερικές διορθώσεις σχετικά με την κίνηση του γυμνού, ώστε να στηρίζει το βάρος του στο ένα πόδι και το άλλο να βρίσκεται σε στάση αναπαυτική, έλεγε ο Έγκρι. Σχεδιάζοντας μια φιγούρα, προσπάθησε πρώτα απ' όλα να καθορίσεις την κίνηση. Η κίνηση είναι η ζωή. Για να δώσεις όμως σωστά την κίνηση, πρέπει να προσέξεις το σκελετό. Δίνω μεγάλη σημασία στην ακριβή γνώση του σκελετού, γιατί τα κόκαλα σχηματίζουν την εσωτερική συναρμολόγηση του σώματος. Αυτά καθορίζουν τα μήκη και είναι σημεία για να συγκρίνουμε τις αναλογίες. Μικρότερη σημασία δίνω στη γνώση της ανατομίας. Η πολλή επιστήμη ζημιώνει την ειλικρίνεια του σχεδίου και μπορείς να παραστρατήσεις στον χαρακτήρα της έκφρασης και να πέσεις σε μια φόρμα που είναι κοινή. Αυτό κάνει ώστε τα έργα της ελληνιστικής εποχής με τη σοφή εφαρμογή της ανατομίας να είναι κατώτερα από τα κλασικά του 5ου και του 4ου αιώνα. Η ανατομία μου ήταν πάντοτε αντιπαθητική. Αν ήμουν υποχρεωμένος να τη σπουδάσω, δεν θα είχα γίνει ζωγράφος. Ωστόσο, πρέπει να έχει κανείς υπόψη του τη σειρά και τη σχετική διάταξη των μειώνων για να αποφεύγει λάθη στην κατασκευή του σώματος. Ο Έγκρι δεν επέτρεπε ποτέ στο εργαστήρι του να έχει ανατομικούς πίνακες, ούτε τον ανθρώπινο σκελετό. Ήξερε βέβαια τη σωστή θέση του κάθε μειώνα, αλλά δεν γνώριζε κανενός την ονομασία. Στο διάστημα που το μοντέλο κατέβηκε να ξεκουραστεί, ο δάσκαλος προχώρησε σε μια γωνιά του εργαστηρίου, όπου ήταν ένα γύψινο εκμαγείο αρχαίου αγάλματος, και οι μαθητές μαζεύτηκαν γύρω του. Λέει ο Έγκρι, «Πρέπει πάντα να μελετάτε την ελληνική τέχνη, γιατί οι αρχαίοι τα είδαν όλα, τα κατάλαβαν όλα, τα αισθάνθηκαν όλα και τα απέδωσαν όλα.
αν η ελληνική γλυπτική ξεπερνάει σε ομορφιά τη φύση, το κατάφερε γιατί συγκέντρωσε όλα τα ωραιότερα φυσικά στοιχεία σε ένα υπόδειγμα. Πράγμα που η ζωή πολύ σπάνια μπορεί να μας παρουσιάσει. Βαρέθηκα πια να ακούω αυτό το παράλογο αξίωμα. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον αιώνα μας, όλα αλλάζουν, χρειαζόμαστε νέα τέχνη. Όλα αυτά είναι σοφίσματα. Η φύση μήπως αλλάζει, το φως και ο αέρας αλλάζουν, τα ανθρώπινα πάθη άλλαξαν από την εποχή του Ομήρου. Πολλοί σου λένε, πρέπει να ακολουθήσουμε την εποχή μας. Αν όμως η εποχή μας φάλει, επειδή ο γειτονάς μου πήρε το στραβό δρόμο, είμαι υποχρεωμένος να τον πάρω κι εγώ. Πρέπει δηλαδή να τον μιμηθώ. Στην αρχαία Ελλάδα, μια μικρή χώρα κάτω από τον νεραιότερο ουρανό, κατοικημένη από ανθρώπους πρικισμένους με μια μοναδική πνευματική οργάνωση, τα γράμματα και οι τέχνες σκόρπισαν πάνω στα πράγματα της φύσης σαν ένα δεύτερο φως για όλους τους λαούς και για όλες τις μεταγενέστερες γενναίες. Ο Όμηρος ήταν ο πρώτος που με την ποίηση αποκάλυψε τις φυσικές ομορφιές, όπως ο Θεός οργάνωσε τη ζωή βγάζοντάς την από το χάος. Δίδαξε για πάντα το ανθρώπινο γένος, έβαλε το ωραίο σε κανόνες και σε αθάνατα υποδείγματα. Όλοι οι μεγάλοι άνδρες της Ελλάδας, ποιητές, τραγικοί, ιστορικοί, κάθε είδους καλλιτέχνες, ζωγράφοι, γλύπτες, αρχιτέκτονες, όλοι δημιουργήθηκαν από αυτόν, από τον Όμηρο. Όσο διατηρήθηκε ο ελληνικός πολιτισμός, όσο μετά από αυτόν η Ρώμη κυριάρχησε του κόσμου, εξακολουθήσανε να εφαρμόζουν τις ίδιες αρχές μια φορά που τις βρήκαν. Αργότερα, στην Αναγέννηση, τα μεγάλα πνεύματα ξανάφτιασαν ό,τι είχε γίνει πριν από αυτούς. Ο Όμηρος και ο Φιδίας, ο Ραφαέλο και ο Πουσέν, ο Γκλουκ και ο Μόσαρτ, στην πραγματικότητα είπαν τα ίδια πράγματα. Είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι για να υπάρχει υγιής τέχνη χρειάζεται απόλυτη ανεξαρτησία και πως οι φυσικές διαθέσεις ενός καλλιτέχνη κινδυνεύουν να καταπνιγούν από την πειθαρχία των αρχαίων. Τα κλασικά διδάγματα όχι μόνο δεν ενοχλούν την ελεύθερη διανόηση, αντίθετα μάλιστα, την ευνοούν και την αναπτύσσουν, δυναμώνουν τα ταλέντα και γονιμοποιούν την έμπνευση. Ο Έγκρι ήταν ενθουσιασμένος κάθε φορά που του δινόταν η ευκαιρία να μιλήσει για την ελληνική τέχνη. Ώρες ολόκληρες μπορούσε να μελετήσει ένα αρχαίο κομμάτι. Εκείνο όμως που τον τραβούσε περισσότερο απ' όλα ήταν τα ελληνικά αγγεία, γιατί σε αυτά έβρισκε την ουσία του ομηρικού πνεύματος. Τα ελληνικά αγγεία, έλεγε, μας λένε πολλά, χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Μια απλή γραμμή σε ένα μαύρο φόντο και αυτό αρκεί. Στο μεταξύ, το μοντέλο ξαναπήρε την πόζα του. Ο Έγκρι πλησίασε στο έργο ενός παλιού μαθητή του και αφού το κοίταξε καλά, του είπε: «Το σχέδιό σου είναι σωστό και θα ήταν καλύτερο αν είχε λιγότερες λεπτομέρειες». Οι λεπτομέρειες έχουν μικρή σημασία. Ωραίες φόρμες είναι οι στερεές και γεμάτες φόρμες. Κάμε τη φόρμα όσο το δυνατόν πιο πλατιά και απλή. Όσο οι φόρμες είναι απλές, τόσο περισσότερο υπάρχει ωραιότητα και δύναμη. Γιατί συχνά λείπει ο δυνατός χαρακτήρας από ένα έργο? Γιατί αντί από μια μεγάλη φόρμα, κάνουν τρεις μικρές. Κάθε φορά λοιπόν που χωρίζεις μια μεγάλη φόρμα, την αδυνατίζεις. Όταν σπουδάζεις τη φύση, να βλέπεις πρώτα απ' όλα το σύνολο και να θυσιάζεις τη λεπτομέρεια για την ουσία. Οι λεπτομέρειες στη ζωγραφική παίζουν το ρόλο των κομπάρσων στην τραγωδία. Οι συγγραφείς τους βάζουν για να πλαισιώνουν και να εξάρουν τον ήρωά τους. Σχεδιάζοντας μια φιγούρα, μην την παίρνεις κομματιαστά, αλλά να αρπάζεις μόνο μια στο σύνολο. Ένα περιττό πράγμα είναι αρκετό για να καταστρέψει μια σύνθεση. Είναι αλήθεια πως με την πείρα της δουλειάς έχεις αποκτήσει μια δεξιοτεχνία στην πινελιά σου. Να εξαφανίσεις όμως την εντύπωση της ευκολίας αυτής. Πρέπει στο έργο σου να φαίνεται το αποτέλεσμα και όχι το μέσον που μεταχειρίστηκες για να το φτιάξεις. Η δεξιοτεχνία, πρόσεξε, είναι επικίνδυνη και χρησιμοποιώντας την, να την περιφρονείς ταυτόχρονα. Στο βάθος του εργαστηρίου, ένας μαθητής έφτιαχνε την προσωπογραφία ενός συναδέλφου του. Ο Έγκρι πλησίασε να δει την πρόοδο της εργασίας. Του λέει: «Είναι καλό αυτό το σύστημα να ποζάρεται μεταξύ συναδέλφων. Ένας καλλιτέχνης είναι πάντα το καλύτερο μοντέλο. Ο Ραφαέλο για τις συνθέσεις του έβαζε να του ποζάρουν οι μαθητές του, όχι μόνο για τα κεφάλια, αλλά και για τις ενδυμασίες και για την πτυχολογία.
Έχω όμως να σου παρατηρήσω ότι τοποθέτησες άσχημα το μοντέλο σου. Το φως αυτή τη γωνία που διάλεξες πέφτει πολύ σκληρά στο πρόσωπο του φίλου σου και του έχει παραμορφώσει όλες τις γραμμές. Πολύ συχνά ένα πορτρέτο δεν μοιάζει με το πρωτότυπο, γιατί το μοντέλο τοποθετήθηκε σε κακές συνθήκες φωτοσκίασης. Σε τρόπο που και αυτό το ίδιο το μοντέλο δεν θα αναγνώριζε τον εαυτό του, αν το έβλεπε στο μέρος που ποζάρισε. Το φως στη ζωγραφική είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο πώς θα τοποθετήσεις το πρόσωπο που θα ζωγραφίσεις, ώστε να φωτίζεται αρμονικά. Έπειτα πρέπει να μελετήσεις καλά τη μεριά από την οποία θα το σχεδιάσεις. Υπάρχουν πρόσωπα που είναι προτιμότερο να ζωγραφιστούν κατά μέτωπο. Άλλα πρόσωπα είναι καλύτερο να τα ζωγραφίσεις από τα τρία τέταρτα και άλλα πάλι από το προφίλ. Μερικές φυσιογνωμίες απαιτούν πολύ φως, άλλες πάλι κάνουν περισσότερη εντύπωση όταν υπάρχουν σκιές. Σε αδύνατα πρόσωπα πρέπει να δώσεις σκιά στα βαθουλώματα των ματιών, γιατί έτσι παίρνουν πιο πολύ χαρακτήρα. Για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να φωτίσεις το μοντέλο σου από ψηλά με λίγο φως. Η σωστή απόδοση μιας φυσιογνωμίας είναι δύσκολη δουλειά. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να τη μελετήσεις, πολύ με το μάτι, από όλες τις μεριές, να την αναλύσεις, να την ψυχολογίζεις καλά, να μπεις μέσα στο χαρακτήρα της. Προτιμότερο είναι μάλιστα την πρώτη πόζα να την αφιερώσεις αυτή τη σπουδή. Ο μαθητής, βλέποντας πως δεν είχε σκεφτεί τίποτα απ' όλα όσα του είπε ο δάσκαλος, ήθελε να χαλάσει τη σπουδή του. Του λέει ο Έγκρ, «Προτιμότερο είναι να ξαναρχίσεις πάνω σε νέα βάση, γιατί κάτι που άρχισε στραβά είναι δύσκολο να διορθωθεί. Διάλεξε μια άλλη θέση, με καταλληλότερο φωτισμό και πρόσεξε πώς θα τοποθετήσεις το έργο σου μέσα στο τελάρο. Και γι' αυτό ακόμα χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη». Σχεδίασε πρώτα πρόχειρα με το μολύβι σε ένα φύλλο χαρτί τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Έπειτα θα παραγγείλεις το τελάρο στις αναλογίες που σου χρειάζονται. Πρόσεξε όμως να αφήσεις αρκετό φόντο πάνω από το κεφάλι. Τη μια μεριά θα την αφήσεις φωτεινή και την άλλη θα τη ρίξεις στη σκιά. Αφού τοποθετήσεις τις μεγάλες εξωτερικές γραμμές, το περίγραμμα δηλαδή της κεφαλής, προσπάθησε τώρα να δώσεις την έκφραση των ματιών, χωρίς πολλές λεπτομέρειες, μόνο με τη μάζα. Μετά θα τοποθετήσεις τη μύτη, που είναι σημαντικό μέρος του χαρακτήρα ενός προσώπου, και έπειτα σιγά σιγά προχωρείς το στόμα και τα άλλα τμήματα της κεφαλής. Όταν όλα είναι βαλμένα σωστά στη θέση τους, τότε μόνο θα αρχίσει την εκτέλεση. Ο Έγκρ αντιπαθούσε τους ζωηρούς χρωματισμούς και τις μεγάλες χρωματικές αντιθέσεις στη ζωγραφική. Ήθελε το χρώμα να συμβιβάζεται απόλυτα και να πειθαρχεί στα σχέδια. Συχνά επαναλάμβανε. Στα μάτια πολλών ανθρώπων, ο Ραφαέλο δεν περνάει για κολορίστας. Δεν χρωμάτισε βέβαια όπως ο Ρούμπενς, ούτε όπως ο Βαντίκ. Διάολε, το πιστεύω. Ευτυχώς όμως που φυλάχτηκε. Ο Ρούμπενς και ο Βαντίκ μπορεί να ευχαριστούν το μάτι, αλλά το ξεγελούν. Είναι χρωματιστές κακής σχολής, της σχολής της ψευτιάς. Ο Τιτσιάνο είναι το αληθινό χρώμα. Η φύση δηλαδή χωρίς υπερβολή, χωρίς βεβαιασμένη λάμψη. Αυτός μάλιστα. Ο Ραφαέλο και ο Τιτσιάνο βρίσκονται αναντήρητα στην πρώτη γραμμή μεταξύ των ζωγράφων. Ωστόσο είδαν τα πράγματα από διαφορετικές απόψεις. Ενώ ο πρώτος ζήτησε το υπέροχο εκεί, όπου πραγματικά υπάρχει, στις φόρμες δηλαδή, ο άλλος το ζήτησε στο χρώμα. Ο ένας δίνει σημασία στο σχέδιο, ο άλλος δίνει σημασία στο χρώμα. Δεν υπάρχει παράδειγμα ενός μεγάλου σχεδιαστή που το χρώμα του να μην συνδυάζεται ακριβώς με το χαρακτήρα του σχεδίου του. Πολλοί πάλι δίνουν μεγάλη σημασία όταν τα αντικείμενα σε έναν πίνακα βγαίνουν. Δηλαδή τρισδιάστατα φαίνονται σαν ανάγλυφα, σαν να εξέχουν από το τελάρο. Ο Τιτσιάνο, που ήταν ο μεγαλύτερος κολορίστας χρωματιστής, δεν το θεωρούσε αυτό προτέρημα. Οι ζωγράφοι με τρίου ταλέντου νομίζουν πως αυτό έγκυται η ουσία της ζωγραφικής. Όπως επίσης το πιστεύουν και πολλοί φιλότεχνοι, που ικανοποιούνται και ενθουσιάζονται
Όταν βλέπεις έναν πίνακα πρόσωπα ή αντικείμενα που καθώς λένε, νομίζεις πως μπορείς να τα τριγυρίσεις. Μερικοί ζωγράφοι χρησιμοποιούν αστόχαστα πολύ άσπρους τους πίνακές τους και έπειτα είναι αναγκασμένοι να χαμηλώνουν την κλίμακα και να το σβήνουν. Το άσπρο πρέπει να το κρατάει κανείς για τα πολύ φωτεινά, για τα λαμπερά σημεία του πίνακα. Ο Τιτσιάνο έλεγε πως θα ήταν ευτύχημα αν το άσπρο ήταν ακριβό, όπως και τα άλλα χρώματα. Ο Δε Ζεύξης, που ήταν σαν να πούμε ο Τιτσιάνο των ζωγράφων της αρχαιότητας, μάλωνε εκείνους που έπεφταν σε τέτοιες υπερβολές. Τίποτα δεν είναι άσπρο στα εμψυχωμένα σώματα. Τίποτα δεν είναι απόλυτα λευκό. Είναι πάντοτε σχετικό το άσπρο. Δίπλα στο πιο λευκό γυναικείο σώμα, για βάλτε ένα φύλλο χαρτί να δείτε τη διαφορά. Ένας μαθητής, παρεξηγώντας τις θεωρίες του δασκάλου σχετικά με την κλασική αντίληψη για την τέχνη, έφτιασε ένα γυμνό έξω από το χαρακτήρα και τη φυσικότητα του μοντέλου. Του λέει ο Έγκρ, όταν σπουδάζεις το γυμνό, να μην απομακρύνεσαι ποτέ από το μοντέλο σου. Πρέπει πάντοτε να αντιγράφεις τη φύση και να μάθεις να τη βλέπεις καλά. Μόνο στη φύση μπορούμε να βρούμε την ομορφιά. Μόνο εκεί θα τη ζητήσουμε και πουθενά άλλου. Είναι αδύνατο να σχηματίσεις μια ιδέα ιδιαίτερης ομορφιάς, μιας ανώτερης ομορφιάς από εκείνη που μας προσφέρει η φύση. Να αντιγράφετε λοιπόν με ειλικρίνεια ό,τι έχετε μπροστά στα μάτια σας. Η τέχνη όμως δεν θα φτάσει ποτέ στην τελειότητα, παρά μόνο όταν μοιάζει τόσο πολύ με τη φύση, ώστε να την παίρνεις για αυτήν την ίδια τη φύση. Όταν λείψει ο σεβασμός που οφείλουμε να έχουμε στη φύση, όταν τολμήσουμε να την προσβάλλουμε, είναι σαν να δίνουμε μια κλωτσιά στην κοιλιά της μάνας μας. Το κυριότερο και σημαντικότερο μέρος στην τέχνη είναι να ξέρουμε τι η φύση παρήγαγε ωραιότερο, για να κάνουμε την εκλογή σύμφωνα με το γούστο και με τον τρόπο που τα αισθάνθηκαν οι αρχαίοι. Συνεχίζει ο Έγκρ. Κοίταξε το μοντέλο. Είναι σαν αρχαίο άγαλμα και το αρχαίο άγαλμα είναι σαν αυτό. Οι αρχαίοι δεν διόρθωναν τα μοντέλα τους, εννοώ με αυτό πως δεν τα έβγαζαν από το χαρακτήρα τους. Αν επιχειρήσεις να διορθώσεις τη φύση, θα κάνεις μια ψευτιά, κάτι το ύποπτο ή και το γελίο. Όταν σας λέω να σπουδάζετε τους αρχαίους και τους παλιούς δασκάλους, δεν εννοώ με αυτό να τους μιμήσετε. Σας το λέω για να μάθετε να βλέπετε. Αν σας λέω να πηγαίνετε συχνά στο Μουσείο του Λούβρου, δεν σας λέω με αυτό πως εκεί θα βρείτε την ιδεώδη ομορφιά. Τέτοιες ανοησίες έφεραν στις κακές εποχές την παρακμή στην τέχνη. Σας λέω να πάτε εκεί για να μάθετε από τους παλιούς να βλέπετε τη φύση. Γιατί αυτοί οι ίδιοι είναι η φύση. Πρέπει να ζήσετε από αυτούς, να τραφείτε από αυτούς, να τους έχετε οδηγούς. Οι αρχαίες παραστάσεις είναι ωραίες γιατί μοιάζουν με την ωραία φύση. Και η φύση θα είναι πάντοτε ωραία όταν θα μοιάζει στις θείες μορφές των αρχαίων.